ο Κωστής Παλαμάς αλλάζει την ελληνική λογοτεχνία. Γιατί την αλλάζει? Γιατί έρχεται ένας ποιητής, ο οποίος παίρνει 5 αποφάσεις και τις αποφάσεις αυτές τις κάνει καθεστώς. Η πρώτη απόφαση είναι η δημοτική γλώσσα. Έτσι, δηλαδή είναι ο ποιητής που γράφει στη δημοτική γλώσσα και υπερασπίζεται τη δημοτική απαραίτητα μέχρι το τέλος. Εσείς ξέρετε ότι τη δημοτική την έφτιαξε στην Ελλάδα ο Ψυχάρης. Έτσι, ο φανατικός μαθητής της δημοτικής ήταν ο Ψυχάρης. Ο Ψυχάρης, παιδιά, ήταν ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου των Παρισίων με μια ίση και έναν ναρκισισμό τεράστιο, ο οποίος στα ελληνικά του κείμενα διαβάζεται με τα δυσκολία από τους Πυρηνίους του σήμερα από κανέναν και δεν είχε καμία μα καμία επιδραστικότητα. Ήτανε σαν να λέμε κάποιος που σήμερα αφιψηλού λέει από το εξωτερικό, εσείς οι Έλληνες είστε θρησκόλοιποι. Ο Παλαμάς ήταν αυτός που κατάφερε να βγάλει τον κόσμο από τις εκκλησίες της καθαρέγουσας και να λήξει ουσιαστικά μέσα από τον διάλογο για το γλωσσικό ζήτημα. Προφανώς αξιοποίησε. Προφανώς αξιοποίησε την παράδοση του 15 σύλλαβου τραγουδιού, αλλά οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Επίσης, ο Παλαμάς σχημάτισε μία εικόνα της Ελλάδας. Συνολική εικόνα της Ελλάδας. Ποια είναι αυτή η συνολική εικόνα της Ελλάδας? Η Ελλάδα είναι μία χώρα που κουβαλάει την παράδοση των αρχαίων Ελλήνων, κουβαλάει την παράδοση του Βυζαντίου, δηλαδή ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, κουβαλάει και τη λαϊκότητα. Ο Παλαμάς λάτρεψε τη λαϊκότητα. Και τέλος, κατέβασε και μία πρόταση μιας εθνικής αφήγησης, η οποία έχει κάτι το ιδιαίτερο, είναι εθνοουμανιστική. Τώρα υπάρχει, τα εθνικά κράτη είναι καμωμένα για να σκοτώνουν. Ο ουμανισμός είναι κάτι άλλο. Ο Παλαμάς μέσα στο μυαλό του επέτυχε να σχηματίσει έναν έολο, κατά τη γνώμη μου, αλλά ρομαντικό εθνικισμό, όπου ο εθνικισμός του έχει εξής. Αν δείτε, ας πούμε, ότι τα πιο σκληρά εθνικιστικά του κλίματα δεν θα πει σκύλι. Καταλάβατε τι είναι. Δεν θα πει καν η πουλ. Θα πει η εχθρή. Δεν θα είναι μυσαλόδοξος στον εθνικισμό. Γιατί κατά βάθος το πρότυπο του είναι ο Ουγγό. Ο Παλαμάς κοιτάει τον Ουγγό. Σου λέει, αν θέλω να είμαι Ουγγό, δεν μπορώ να είμαι μυσαλόδοξος. Πρέπει να είμαι ενωτικός. Και φτιάχνει ένα σαφό σχήμα των ανθρώπων, τους οποίους δεν τους βρίζω, δεν τους βλέπω καν. Βλέπω μονάχα τους δικούς μου. Και στους δικούς μου τι βλέπω? Βλέπω τη λαϊκότητά τους, βλέπω τις μανάδες τους, βλέπω τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογίου που νοσταλγούνε, βλέπω την παράδοση του ελληνικού πολιτισμού. Και τους νεκρούς που έχουν πέσει. Τους νεκρούς που έχουν πέσει, αλλά τους βλέπω τους νεκρούς ως κομμάτι του χώματος της μνήμης. Δεν βλέπω τους νεκρούς ως εκδίκης. Ο Παλαμάς είναι μια σπάνια περίπτωση. Είναι σπάνιο αυτό, δηλαδή δεν μπορείς να επισυνέθεις ο εθνικισμός και είναι μυσαλόδοξη. Δεν είναι καθόλου μυσαλόδοξη. Κερδίζει, γιατί θα ήταν ένας στρατευμένος προπαγανδιστής, ναι, που θα είχε τελειώσει πολύ γρήγορα. Κερδίζει από αυτό, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, η φλογέρα του βασιλιά, είναι η φλογέρα που βάλανε οι Φράγκοι στο σώμα του βασίλειου του Βουλγαροπτώνου. Μπαίνουν στην Κωνσταντινούπολη οι Φράγκοι στα 1204, σπάνε τους βασιλικούς στράτους, βρίσκουν το μεγάλο σκελετό του γιγαντόδους βασίλειου του Β' του Βουλγαροπτώνου και του βάζουν μια φλογέρα στο κρανίο για να παίξει. Αυτός είναι ο θρύλος. Ο Παλαμάς μας βάζει τη φλογέρα του βασιλιά μετά. Στη φλογέρα του βασιλιά, λοιπόν, είναι τρομερό, είναι ένα βαρύ εθνικιστικό ποίημα, απέσιο κατά τη γνώμη μου, απέσιο, το οποίο δεν έχει ούτε μία φράση μίσου, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Είναι καλός ο Παλαμάς,
διδάσκει μια αλόκοτη εθνοκαλοσύνη, για να το πω. Το βάθος του, η γνώμη μου είναι ότι ήταν ένας ποιητής που έπρεπε να γίνει ένας λυρικός, νοσταλγικός, μη σας πω και σκληνικός ποιητής. Όταν γράφεις κληνικά ποιήματα, είναι υπέροχο. Όπως πλην Μποτλέρ, έτσι. Ναι, έπρεπε να ήταν ένας ποιητής μελαγχολικών που νοσταλγεί τη λιμνοθάλασσα, στο καημί της λιμνοθάλασσας, είναι εφρόσιμος. Έπρεπε να είχε γράψει ποιήματα για το παιδί του που πέθανε αυτό εδώ στον τάφο. Έπρεπε να είχε μείνει σε έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη διάσταση, ένας ποιητής του λαϊκού παραπόνου, ένας ποιητής του λαϊκού πόνου, της νοσταλγίας, ένας ποιητής με φοβερό γλωσσικό πλούτο. Το γεγονός ότι έγραψε τις κορυφαίες κατά τον ίδιο συνθέσεις του για να γίνει εθνικός ποιητής ήταν καταστροφή. Δηλαδή ο δωδεκάλογος του Γύφτου δεν διαβάζεται. Η φλογέρα του βασιλιά δεν διαβάζεται. Σας βάλω το. Ο τρόπος δε αν τον ακούσετε να απαγγέλει. Εκεί λες τώρα, γιατί ένας άνθρωπος με τόση παιδεία απαγγέλει. Γιατί με τόσο στόμα. Ποιον θα αγγίξει. Είναι η εποχή στον φόβο. Ναι, είναι, αλλά τον ίδιο καιρό ο ιδιοφυής καλά. Γι' αυτό ήταν και ο μεγάλος. Γι' αυτό ο Καβάτσης τον εχθρεύεται. Και αυτό, ναι, ο άλλος λέει δεν μου φαίνονται για ποιήση, μου φαίνονται για ρεπορτάκα από τους αιώνες. Ενέλα και αυτή η δικιά του η ποιήση, βρε άνθρωπέ μου. Ποιος θα την ακούσει, θα σας βάλω μια ανάγνωση του Παλαμά. Ποιος θα μπορέσει να την ακούσει, ποιος θα μπορέσει να συγκινηθεί δραστικά από αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα, ξέρεις. Ποιος. Κώστας Κουτσουρέλης. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πιο πολύ για ιδεολογικούς λόγους. Ναι, που ζει τώρα και έχει γράψει ένα βιβλίο, υπεράσπιση του Παλαμά και εις βάρος του Καβάφη. Εντάξει, ναι, υπάρχουν τέτοιοι, αλλά κακά τα ψέματα τώρα. Ποιος μπορεί να διαβάσει. Τώρα θα σας διαβάσω και θα σας βάλουμε με την Ελένη τον Παλαμά να διαβάσει. Θα σας βάλουμε και τον Σικελιανό. Κάθε σε λες, λέει ο Ελίτης, ότι άκουγα τον Σικελιανό να απαγγέλει και έκλαιγα. Και θα σας βάλω τώρα απαγγελία του Σικελιανού. Και κάνεις και λες τώρα, κάτσε λίγο, ή εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι ο Ελίτης, ή ο Ελίτης μου λέει ψέματα ότι έκλαιγα. Είναι άλλη εποχή, διότι οι απαγγελίες του Σικελιανού άλλον ήχουν εποχή. Ήταν και μυθική φυσιογνωμία και στα μάτια θα διαβάσω ένα απόσπασμα μετά ο Ελίτης πώς συναντάει τον Σικελιανό και νομίζω ότι βλέπει έναν θεόπωστα. Ένα θεό, ναι. Έτσι, αυτό που, τον, που έτρωγε με σαφή. Ναι, ναι, νομίζω ότι βλέπει έναν ημίθεο, ένα μεταμόρφωση στο όρο Σταβόρα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν το πράγμα. Δεν μπορεί να απαλλαγεί από τη θέση του ποιητή. Ακόμη και ο τρόπος που διαβάζει είναι ο ποιητής ο οποίος πρέπει να είναι ποιητής και σε μια δημόσια απαγγελία να συνεγείρει τα πλήθη. Στα 1943, όταν πεθαίνει ο Παλαμάς, ο Σικελιανός παίρνει και κουβαλάει το θέρετρο του. Δεν φέρει να δείξουμε εικόνες. Θα δείξουμε και στο πρώτο νεκροταφείο, αλλά και για να σας προετοιμάσω. Λοιπόν, ο Σικελιανός πρώτος εδώ, έτσι, κουβαλάει το φέρετρο, πεθαίνει ο εθνικός ποιητής και έρχεται ο υπόλοιπος. Πάνω στην κηδεία που θα σας δείξω τον Σικελιανό, την Κοτοπούλη, όλους τους ανθρώπους εδώ. Στην κηδεία, εδώ τον έχουν βάλει μέσα στη γη, θα πάμε ακριβώς να καθίσουμε στο ίδιο σημείο. Εδώ βλέπετε είναι ο Σικελιανός, εδώ είναι η Μαρίκα Κοτοπούλη, εδώ είναι ο Σπύρος Μελάς, πρόσωπο βρωμερό από την Ακαδημία Αθηνών. Είναι ο άνθρωπος που πήγε στη Σουηδία για να αποτρέψει τον Νόμπελ του Σικελιανού. Εντάξει. Την υποψηφιότητα Σικελιανού Καζαντάκη ως κομμουνιστές. Αυτός ήταν και συνεργαζόμενος με τους Γερμανούς. Η Κοτοπούλη εδώ, ο Σικελιανός εδώ, εδώ βλέπετε και τον Ηλία Βενέζη πίσω. Έτσι. Σκύβουνε να πετάξουν χώμα στο μνήμα.
Σε αυτό το φέρετρο, ο Σκελιανός διαβάζει το αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Η Ιωάννα Τσάτσου λέει, κλαίγαμε όλοι. 100.000 άνθρωποι, λέει, χτυπούσε το χέρι του στο φέρετρο, τεινάζονταν τα κράνη των Ναζί. Σκελιανός, θα πούμε πολλά φυσικά για τον Σκελιανό. Υπάρχει όμως εξήγηση γι' αυτό. Είναι η κατοχή. Είναι, η κατοχή, είναι σαν, σαν είναι διαδήλωση κατοχική. Προφανώς. Το εθνικό μαράζι. Ναι. Ναι, δηλαδή δεν είναι απλώς ότι ο Σκυλιανός συγκινούνται με, με την χειρονομία του Σκυλιανού και τη ποιήση του Σκυλιανού, του Σκυλιανού, αλλά είναι, έχει ένα πολύ συμβολικό. Δηλαδή ξεσπάνε μετά από ένα χειμώνα που πεθάνει στην κλίμακα στην Αθήνα, ξεσπάνε. Τουλάχιστον 67. Δηλαδή έχει και μια συγκυρία. Έτσι, έτσι ακριβώς όπως το λες. Κράτα εδώ, να σας διαβάσω τώρα. Αυτό εδώ το ποίημα θα το ξανακούσουμε στον τάφο. Τώρα θέλω να το ακούσετε για να δείτε την άποψη που είχαν, την άποψη που είχαν περί ποίησης οι άνθρωποι αυτοί. Και δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι με σπάνια παιδεία, σπάνια μόρφωση. Έτσι, δεν είναι... Εγώ λοιπόν θα ακούσουμε αυτό το περίφημο για τον Παλαμά. Έχει μοίρα τέτοια. Ναι, ναι, και όποιος θέλει ας τις δει, θα τις δούμε. Είναι το περίφημο «Ηχίστες, άλπιγγες, καμπάνες, βροντερές, δονίστες, σύγκορμη τη χώρα, πέρα ως πέρα». Έτσι, Ορφέας, Ηράκλειτος, Ισχύλος, Σολωμός, την Άγια δέχονται ψυχή, την τροπεοφόρα. Σ' αυτό το φέρετρο που πάει η Ελλάδα. Τώρα θα το ακούσετε πώς το υπογραφεί ο Σικελιανός. Σε στούντιο το 48. Όχι όπως το διάβαζε, γιατί όπως το διάβαζε, λέει ο Ανατσάτσου, ήταν γεμάτος, ήταν όλος μία φωτιά. Εκεί το καταλαβαίνεις. Μετά που θα μιλήσουμε για τον Σκελιανό, θα καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα ήταν η ζωή του. Δηλαδή, αν του λέγανε θα σε σκοτώσουμε την ώρα που απαγγέλισε, θα ήταν το καλύτερό του, να σηκωθεί στους ουρανούς. Ας το βάλουμε, Ελένη μου, αυτό. Για να δούμε ακριβώς, και εσύ έχεις όμως το μικρόφωνο, για να δούμε τώρα πώς διαβάζει εδώ, ποια ηχογράφηση είναι καλή. Και εκεί αρχίζεις και προβληματίζεσαι, τι κάνει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Νιώθει ότι έτσι θα ψήσει τον κόσμο να ακούσει το βοηθείο. Το ηχίστε σάλπιγγες. Ηχίστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονίστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Ένα βουνό με δάφνες αν υψώσουμε ως το Πήλιο και ως την Όσα, κι αν το πυργώσουμε ως τον έβδομο ουρανό, ποιον κλεί τι κι αν το πει η δικιά μου γλώσσα. Μα εσύ, λαέ, που τη φτωχή σου τη μιλιά, ήρωας την επήρε και την ύψωσε ως τα αστέρια, μεράσου τώρα τη θεϊκή φεγγοβολιά της τέλειας δόξας του, ανασήκωστον στα χέρια, γιγάντιο φλάμπουρο κι απάνω κι από μας που τον υμνούμε με καρδιά να μένει, πεσμένα μόνο αναστασμών, ο Παλαμάς, να αντιβογγίσει το όνομά του η οικουμένη. Ηχίστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονίστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Ένας λαός σηκώνοντας τα μάτια του τη βλέπει και ακέριος φλέγεται ως μετάδι τον ναός, κι από ψηλά νεφέλη δόξα στον εσκέπη. Τι πάνω θέμας όπου ο άρρητος παλμός της αιωνιότητας αστράφτει αυτήν την ώρα, Ορφέας, Ηράκλητος, Εσχύλος, Σολωμός, την Άγια δέχονται ψυχή την τροπεοφόρα, που αφού το έργο της θεμέλιωσε βαθιά στη γη αυτή με μια ισόθεη σκέψη, τον τρεις μακάριο τώρα πάει ψηλά τον Ίακο με τους αθάνατους θεούς για να χορέψει. Ηχίστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονίστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα.
βόγγα πιάνα, οι σημαίες οι φοβερές της λευτεριάς, ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Αν σας το διάβαζα έτσι, θα μου λέγατε εντάξει, θα το δείτε το φωνέδες των διακομόντες. Αυτό το διαβάζει ο ίδιος. Το δεύτερο είναι, παιδιά, ότι αυτός έτσι κατανοεί την έννοια του κλειδί. Αυτό κατανοεί. Δηλαδή, βλέπει τους Ναζί παραταγμένους και λέει σημαίες λευτεριάς ξεδιπλωθείτες στον αέρα. Σου λέει, θα το φωνάξω. Σημαίες λευτεριάς. Κατανοεί έτσι τον κόσμο. Καταλάβατε τι εννοώ. Αυτός είναι ο ρόλος κατά την γνώμη μου που πήγε στον κόσμο. Δηλαδή, αν ήταν εδώ πέρα, γιατί έκανε και αυτός έκανε τέτοιες δημόσιες απαγγελίες. Αν ήταν εδώ πέρα, ο στόχος του δεν θα ήταν να σε πείσει, να σε πείσει, να σε πείσει. Στόχος του θα ήταν να πέσετε κατά γης από την εκστατική μέθη στην οποία θα σας περιδινήσει το ποίημα, τη φωνή του, το παρουσιαστικό του, το χώρο του. Εδώ θα του άρεσε πολύ. Έτσι, δηλαδή θα μπορούσε να το γράψει εδώ επί τόπου το ποίημα και να σας το διαβάσει. Είναι ένας ρόλος. Αυτά η ηχογράφηση είναι το 48. Έτσι, η ηχογράφηση είναι μετά γεννάς. Δηλαδή, μεταξύ πέφτουν κορμιά στο γράμμο. Ναι, όχι. Το μυαλό του είναι αλλού. Είναι αλλού. Είναι εκεί. Δεν του λείπει, του δεν είναι το θάρρος. Δεν του λείπει το θάρρος. Θα σας πω κάτι που κάνει ο Σικελιανός. Είναι απίστευτο. Λέει, το 1948 γίνεται το κράτος του Ισραήλ. Δεν το αναγνωρίζει η Ελλάδα. Δεν το αναγνωρίζει. Και τι κάνει, παιδιά, ο Σικελιανός. Αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ. Στέλνει επιστολή αναγνώρισης στον Μπεν Γκουριόν. Το διανοείστε. Δηλαδή κάνει αναγνώριση ο Σικελιανός. Αυτό είναι ο Σικελιανός. Αναγνωρίζει κράτη. Δεν είναι υποκριτής. Θα σας πω με το περιστατικό, με την προσπάθεια που θα αναστήσει. Αυτό ήθελα να πω εδώ. Ναι, πες το, Ηλία μου. Δεν είναι υποκριτής. Δεν είναι ένας άνθρωπος καραγκιόζης. Μοιάζει σε εμάς ότι κάνει καραγκιόζης. Δηλαδή, πώς τα πιστεύει. Κουβαλάει τρομερές ποιότητες μέσα. Απλώς γίνεται το ερώτημα, πώς μπορεί να επικοινωνήσει με το κοινό. Ναι, δεν αντέχει. Ναι, δεν αντέχει τον χρόνο. Η περίφημη ιστορία διηγείται εδώ στην εγώ του Καζαντζάκη, να δεις στη βιογραφία του Καζαντζάκη, την Ελένη Καζαντζάκη. Εκείνη την πρωτοστατή στην ιστορία. Και το γράφει και στο αναφορά στον πρέπει ο ίδιος. Ο Σικελιανός είχε ένα σπίτι στην Επίδαυρο. Κάνανε πολύ παρέα στον Καζαντζάκη. Ξέρετε την ιστορία. Ξέρετε όλοι. Ένας να μην την ξέρει. Είναι νύχτα και χτυπάει η πόρτα και είχε έρθει μια συγχωριανή, μια ντόπια εκεί γειτόνισσα και του λέει ότι πέθανε ο άντρας της. Πέθανε καπνιστικός άνθρωπος. Του λέει να τον φέρω. Καζαντζάκης τρελαίνεται. Τι να τον φέρει. Καζαντζάκης σημειωτέ ότι έτρελε ότι δεν μπορούσε να είναι σε ένα χώρο που να πούσε. Και του λέει τι σημαίνουν όλα αυτά. Του λέει θα προσπαθήσω να τον αναστήσω. Φέρνουν τη σωρό του ανθρώπου που έχει πεθάνει, τα πληθώνουν εκεί πέρα στον χώρο. Ο Καζαντζάκης τρέπεται σε φυγή, φεύγει, και όταν την επομένη επιστρέφει, βρίσκει ένα Σικελιανό ξάγρυπνο, με κόκκινα μάτια, κατάκοπο, ξεφυγμένο, και του λέει: έκανα τα πάντα. Μέχρι που έκανα και αυτό που έκανε ο προφήτης Εζεκίλ, κόλλησα το κορμί μου πάνω. Γυμνώθηκα. Ναι, γυμνώθηκα. Το κορμί μου πάνω, στο νεκρό. Και δεν τα κατάφερε. Το πίστευε. Έτσι, δηλαδή ήταν ένα πράγμα που ακόμα και ο Καζαντζάκης με τις δικές του τρέλες το αντιμετωπίζει με έναν τρόπο που δεν το σχολιάζει ιδιαίτερα. Αλλά το ίδιο περιστατικό, λίγο αλλαγμένο, το γράφει ο Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο. Του το στέλνει η Εύα Πάλμπερ, το ράφτη της. Έτσι, όντως η Ελένη το γράφει κάπως διαφορετικά, ο Καζαντζάκης το γράφει κάπως διαφορετικά. Λέει, τον άκουγα όλο το βράδυ να ξεφυσάει. Και το πρωί που είδα στη θάλασσα μου είπε, τελικά δεν είμαστε αθάνατοι. Διαπίστωση ο Σικελιανός. Και λέει ο Καζαντζάκης, σκεφτόμουν ότι τώρα θα φανεί αν είναι ο υποκριτής που όλοι τον κατηγορούν. Γιατί προφανώς όλη η Αθήνα τον σχολίαζε και τον κορόιδευα. Ή είναι κάτι άλλο μεγαλύτερο. Δεν ήταν.
Να διαβάσω κάτι. Βεβαίως, γράφει ο Σεφέρης. Ναι. Απλώς ο πρωτούχελος για τον Σεφέρη, για τον Σικελιανό. Θα πούμε για τον Σικελιανό μερικά πράγματα για τη ζωή του. Θα σας δείξουμε φωτογραφίες κάτω από τις στήλες του Ολυμπίου Λιός. Θα σας θες να μην τα πω τώρα. Όχι, τώρα πες τα αυτά. Τώρα προσπαθώ να σας βάλω στο τι ήταν ο καθένας από αυτούς τους τρεις. Θα αρχίσω να σας βάλω μέσα εδώ. Έλα, είδα. Να το κρεμάσεις. Και πρέπει να πούμε για τον Σικελιανό ότι δύσκολα βρίσκεις έναν άνθρωπο τόσο μυθιστορηματικό και την ίδια ώρα δύσκολα βρίσκεις και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να σταθεί με τα κείμενά του, μπορεί να σταθεί με τις αφηγήσεις γύρω από αυτόν. Δηλαδή τα κείμενα τον κατεβάζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι το περιστατικό του Περιάτου Σιφέρης, είναι 1946, στις 15 Ιανουαρίου, γράφει ο Σιφέρης, πρεμιέρα στο Εθνικό. Κανένα ενδιαφέρον παράσταση. Ο Σικελιανός, κουρασμένο πρόσωπο, σκούρα γυαλιά. Από μέρες είχαμε ακούσει πως τον είχε χτυπήσει αρρώστια. Ο Σικελιανός θα πεθάνει 5 χρόνια μετά, όπως 5-1. Τον είχε χτυπήσει αρρώστια στα μάτια του τη φορά και τον ανάγκαζε να μένει σε σκοτεινό δωμάτιο. Σκεφτείτε, είναι άρρωστος, το 46, δύο χρόνια μετά από αυτό που περιγράφει ο Σιφέρης να κάνει αυτή την απαγγελία. Λοιπόν, ανάγκαζε να μένει σε σκοτεινό δωμάτιο, σαν να τον παίρνει ένα βόλι καθετός. Πότε το πόδι, πότε το χέρι, πότε το μάτι. Γιατρεύεται η λαβοματιά και τον βλέπεις ξανά στα πόδια του να διαλαλά, πως είναι ο υγιέστερος άνθρωπος στην Ελλάδα. Βιάστηκα να πάω κοντά και να το ρωτήσω. Δούλεψα πολύ αυτόν τον καιρό και κούρασα τα μάτια. Είχα και μια συμφόρηση στο κέντρο του κεφάλου. Ένα πράγμα που με ενδιέφερε πάρα πολύ. Θα τα λέει ο Σικελιανός. Χάρηκα, λέει ο Σιφέρης τώρα που μιλούσε με τέτοιο κουράγιο και τον έπιασα και από τα δυο του μπράτσα. Μα ναι, χρυσέ μου, λέει ο Σικελιανός, για σκέψου. Να έχεις ένα ρουμπίνι στη μέση του μυαλού. Αυτό είναι το εγκεφαλικό, ε. Χτύπησε το κουδούνι για την παράσταση, χωριστήκαμε. Το διάλειμμα μου λέει. Είδα πως σου άρεσε αυτό που σου είπα. Θα σου πω κι άλλη μια ιστορία. Διάβασες ποτέ σου ρόκα μου πόλη. Νομίζω, λέω, σε φέρεις όταν είμαι μικρός. Δεν είναι δυνατό, θα το θυμώσουν. Είναι σπουδαίο βιβλίο. Μια φορά οι εχθροί του Ροκαμβόλ του ρίξανε βιτριόλι στο πρόσωπο. Αλλά δεν έπρεπε ο Ροκαμβόλ να είναι παραμορφωμένο. Το πήρε λοιπόν ο καλύτερος μαθητής του και τον πήγε σε ένα σπουδαίο γιατρό. Ο γιατρός εξέτασε τον Ροκαμβόλ και του είπε πως για να διορθωθεί το πρόσωπό του θα έπρεπε να θυσιάσει τα μάτια του. Ο Ροκαμβόλ δεν αποφάσισε, σώπαιδε. Τότε από το πλαϊνό δωμάτιο ακούστηκε η φωνή του μαθητή που περίμενε. Ο Ροκαμβόλ δεν έχει ανάγκη τον οφθαλμό του. Λέει ο Σιφέρης τώρα. Αν πεθάνει ο Σικελιανός, θα είμαστε ασφαλώς πιο φτωχοί στην Ελλάδα. Δεν πάει χρόνος που μου έλεγε είμαι πια στην τρίτη νύφη. Την νύφη του Ηρακλή. Αυτό, παιδιά, αυτό που μας διάβασε ο Ιδιαίτης, είναι όλος ο Σικελιανός. Κοιτάτε τώρα, παθαίνει ένα εγκεφαλικό. Επειδή είναι ο Σικελιανός, του το αποτυπώνουν σε μία ακτινογραφία, καμία σχέση φυσικά με τις σημερινές αναπαραστατικές δυνατότητες, και αυτός κατανοεί το εγκεφαλικό ως ένα ρουμπίνι στο κέντρο του μυαλού του. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ήταν ένας άνθρωπος που μετασχημάτιζε τον κόσμο έτσι όπως τον ευόλευε. Για φέρε εδώ να δείξουμε τις φωτογραφίες. 1884, Λευκάδα, από σπουδαία αρχοντική οικογένεια της Λευκάδας, γεννιέται με μαγνάδι στο πρόσωπο. Αυτό αν θέλουμε το πιστεύουμε, αλλά ξέρετε, τα παιδιά που γεννιόντουσαν με μαγνάδι στο πρόσωπο, εδώ πέρα, έτσι, τα παιδιά που γεννιόντουσαν με μαγνάδι στο πρόσωπο θεωρούνταν ευλογημένα. Και άμα θυμάστε αυτό το μαγνάδι που είναι ο χεφτόνιακός άνθρωπος, το παίρναν, το ξεραίνανε, το κουβαλούσαν σε όλη τους τη ζωή, όλα αυτά. Εδώ είναι, παιδιά, η φωτογραφία. Έτσι, η πρώτη φωτογραφία. Από αυτό αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται πολλά. Κατανοεί τον εαυτό του ως ποιητή από πολύ μικρή ηλικία
Και η πρώτη του ποιητική συλλογή λέγεται «Ο Αλαφροίστοτος». Είναι αναφορά στον Σολομό. Υπάρχει ο στίχος του Σολομού «Αλαφροίστοτε καλέ, για πες μου απόψε τι δε». Νύχτα, απαντάει ο Αλαφροίστοτος, λιωμάτι θάματα, νύχτα σπαρμένη μάγια. Αυτός ο στίχος είναι η ζωή του Σκελιανού. Αυτό θέλει ο Σκελιανός. Έναν κόσμο γιωμάτο θαύματα, έναν κόσμο σπαρμένο μάγια. Και βγάζει την πρώτη του συλλογή ο Αλαφροίστοτος. Εντάξει. Είναι όμορφος. Είναι πανέμορφος. Είναι πάρα πολύ ψηλός. Όλη του τη ζωή υπάρχουν θρηλυκές διηγήσεις για τις σωματικές του διατροφές, για τη φωνή του. Τώρα χωρίς με τη μικρόφωνο πώς δεν άκουγαν 100.000 άνθρωποι. Γιατί χτυπούσε το φέρετρο και κουνιόνταν τα κράνη των Ναζί. Προφανέστατα ήταν ένα πρόσωπο που δεν ήταν τυχαίο. Δηλαδή, πιθανότατα εμείς ακούμε μόνο την απαγγελία. Αλλά αν τον είχαμε εδώ, να φτιαζόμαστε. Για να μην βάζαμε τα γέλια, γιατί τώρα βάζει τα γέλια. Καταλάβατε. Ήταν και η συγκυρία τότε. Η συγκυρία, προφανώς η συγκίνηση. Όμως και πλην συγκυρία, άμα είναι και να διαβάσει αυτό που λέει ο Ελίτης. Διάβασε αυτό που λέει ο Ελίτης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Να πω πρώτο από αυτό που λέει ο Ελίτης. Οι σεξουαλικές του ικανότητες θρυλούνταν. Λένε ότι μπορούσε να πάει μόνο το μπαλέτο που έφερνε για τις δελφικές γιορτές. Λένε ότι είχε πριαπισμό. Λένε ότι δηλαδή το γεννητικό του όργανο ήταν ένα πράγμα που δεν μπορούσε κανείς εύκολα να το ξανασυναντήσει. Πριαπισμός δεν είναι αυτό. Πριαπισμός είναι ότι είσαι μονίμως αισθήσει. Ναι. Αλλά και αυτό το γεγονός δηλαδή ότι μπορούσε να πάει με 12 χορεύτριες από το παλέτο, αν είναι αλήθεια αυτό, τις οποίες τις έφερνε η κατά 10 χρόνια μεγαλύτερη του Εύα Πάλμερ, τη σύζυγός του. Και θεωρούσε όταν έκανε έρωτα με αυτές τις κοπέλες, έλεγε ο ποιητής ιερουργή. Δηλαδή, εντάξει, όλα αυτά είναι στο όριο της γελοιότητας, στο όριο της φεδρότητας και συνάμα μήπως δείχνουν κάτι αρκετά μεγάλο και υψηλό που ή μικρόψυχοι τότε καιροί ή και εμείς τώρα και λίγο μικρόψυχα και ίσως και λίγο δηλώθηκοντα το κοροϊδεύουμε. Διάβασε η ιδέα μου και θα δείξω. Γιατί αυτό είναι ένα περιστατικό που. Ναι, ένα αντίστοιχη τάξη. Χαρακτηριστικό. Ναι, δεν ξέρω, εδώ έχω και εγώ απορία αν το στείνει ή όντω ο Ελίτης πετυχαίνει. Το πετυχαίνει. Και σκηνή όπως τα φίλη. Λέει ο Ελίτης, ο Σκελιανός ήταν ο τελευταίος που σήκωνε στην εποχή μας το βάρος του ρόλου μιας θεότητας. Χωρίς να παρουσιάζει την παραμικρή ρογμή. Αυτό το έχω φοβερό έτσι για να είναι θνητός, όπως όλοι. Ασταμάτητα γέμιζε από Ελλάδα και ασταμάτητα η Ελλάδα γέμιζε από αυτόν, ως αν αυτός και ο τόπος του να αποτελούσαν δύο τέλεια συγκοινωνικά δοχεία. Τον έχουν περιγράψει αρκετά και σε όλες τις χαρακτηριστικές του φάσεις, έτσι που να μην είχε ανάγκη από την τυχή παρουσίαση. Μου έτυχε βέβαια και εμένα μερικές φορές να το συναντήσω. Άλλοτε να περνάει αγέροχος με τη μαύρη κάπα και το σημαίνιο του μπαστούνι, άλλοτε να διαβάζει τη Σίβυλα και να τραντάζουν τα γύρω μας τζάμια, και άλλοτε να περιμένει στην ουρά τα χρόνια της κατοχής για να πάρει συσίτιο, κρατώντας το τενεκεδένιο κουτί με την άνεση αληθινού άρχοντα. Μια άλλη φορά μας ξενάγησε μαζί με τον Ελιάρ, τον Γάλλο του Σπεντήτη, και τον Σεφέρη στη Σαλαμίνα. Όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ μου δύο άλλες στιγμές, πιο προσωπικές, πιο σπάνιες, όπου μου έλαχε να τον δω σε όλη την έκσταση. Την πρώτη φορά ήταν το ιστορικό εκείνο, το αληθινό, το αλυσμόνι το απόγευμα της κηδείας του Παλαμά. Κάτι πολύ έντονο και πολύ φευγαλαίο συνάντησα. Είχα βρεθεί αντίκριτη την ώρα που ίσα ίσα γύρω από τον νεοσκαμμένο τάφο τραγουδούσαμε όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο και τον ένιωθα να με καρφώνει με τα μάτια του σε όλο αυτό το διάστημα τόσο επίμονα που να μην ξέρω στα αλήθεια τι να κάνω. Κατάφερα με μεγάλο κόπο να μην στρέψω άλλο το βλέμμα. Δεν προφτάσα να τελειώσουμε και τον είδα να ορμάει κατά πάνω μου, να μαγκαλιάζει με όλη του τη δύναμη και να με φυλά στα δυο μάγουλα. Ήταν κυριολεκτικά έξω από τον εαυτό μου. Είναι έμφθεος, αυτό είναι ο ορισμός που έμφθενε. Έκσταση, εκτός συστάσεις μου. Ήξερα, καταλάβαινα ότι δεν ήταν εμένα που κοίταζε τόση ώρα που ήθελε να φυρίσει, ήταν τον άλλον άνθρωπο, τον διπλανό του, που η μεταρσίωσή του τον έστεινε αντίκτυπο με το δικό μου σχήμα. Και αυτό αντί να μειώνει τη σημασία της χειρονομίας του στα μάτια μου, της έδινε απέναντίας τις διαστάσεις και το μεγαλείο του συμβόλου.
κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες είδα τον Σικελιανό την άλλη φορά που ήταν και η τελευταία εικόνα του ποιητή που έπαιρνα μαζί μου φεύγοντας για την Ευρώπη. Μια που όταν θα ξαναγυρίσω η τίμια μορφή του αλίμονου δεν θα υπήρχε πια. Ήταν ένα καλοκαίρι, δύο χρόνια μετά την απελευθέρωση, δηλαδή 1946-47, που είναι άρρωστος ο Σικελιανός, μεταξύ μας μαζί ο Σιφέρης. Έμενε στην Κηφισιά ο Σικελιανός τότε σε ένα μεγάλο παλιό σπίτι είναι... με ψιλοτάβανα και αερικά δωμάτια, τραβηγμένο στο βάθος ενός περιβολιού εγκαταλελειμμένου. Με εδώ και εκεί πανύψηλα γέρικα πέφτρα και μια στέρνα στην άκρη. Τη ζέστη δεν την εμπόδιζε σχεδόν τίποτε να κυκλώνει από παντού και να φλογίζει το φέτο του αυτοκίνητα προπάτων στις ώρες του μεσημεριού. Και ήταν τέτοιες ώρες ακριβώς που είχα διαλέξει να πάω, χωρίς καθόλου να τον προειδοποιήσω, δεν είχε άλλωστε τηλέφωνο, για να αφήσω μερικά βιβλία θεωρίας του υπερρεαλισμού. Μου είχε ζητήσει ο Σκελιανός. Μου είχε ζητήσει να συμβουλευτεί. Δεν πήρε κανείς είδηση όταν πέρασε την Καγκελένια πόρτα του περιβολίου. Η γυναίκα του έλειπε και η υπηρεσία δεν υπήρχε. Και η υπηρεσία δεν υπήρχε. Βρήκα τη μέσα πόρτα οφάλι. Φώναξα μια-δυο φορές και όταν είδα ότι δεν αποκρίνεται κανένα, βγήκα με τα ελαφρά πάλινα παπούτσια μου που θέλοντας και μη δεν έκαναν το παραμικρό θόρυβο. Τότε αντίκρισα μια εικόνα που θα μου μείνει αξέχαστη. Ο Σικελιανός όρθιος, ξυπόλυτος, με ένα μακρύ λευκό νυχτικό που έπεφτε σαν αρχαία χλαμίδα πάνω του έντρο για να τσαμπεί στα φύλλα. Κάθε τόσο το ύψωνε μπρος από το ανοιχτό παράθυρο και το καμάρωνε στο φως. Νάτος, αυτός ήταν. Ένας αυθεντικός Έλληνας ποιητής που δεν αρνιότανε την αίσθηση απέναντια στην προωθούσε ώστε να την αναποδογυρίσει και να αναγνώσει μέσα της τα μυστικά σήματα. Πρόσεχα πως μετατόπιζε κάθε λίγο και λιγάκι τις σκηνές που πατούσες πάνω στο σφουγγαρισμένο σανίδι σαν να έκανε μικρά χορευτικά βήματα, ενώ ήταν φανερό πως απολάμβανε αυτή την πρωτόγονη αφή, πως μιλούσε κυριολεκτικά με το ξύλο. Αυτός ήταν που τον έλεγαν θεατρίνη και που τον είχαν τσακώσει πάνω σε μια στιγμή που κανένας θεατής και που τον είχα τσακώσει πάνω σε μια στιγμή που κανένας θεατής δεν υπήρχε και όμως ίδιον, ολόιδιον, όπως τον ξέραμε από τα ποιήματά του, φυσικά με μαλόπρεπο και αυτάρκη στη θεϊκή του απλότητα. Μήτε που έδειξε την παραμικρή δυσφορία όταν επιτέλους κάποια στιγμή με αντίκρισε. Κόπιασε καλέ μου, βροντοφώναξε και μου έκοψε ένα τσαπάκι στα χέρια. Ύστερα σχεδόν αμέσως, με φινήρη άνεση, πέρασε στις διαφωνίες του με έναν Άγγλο φιλόλογο επάνω στη σωστή ή όχι ερμηνεία αποκρυφιστικών κειμένων που μελετούσε. Και μου έδειξε με το χέρι ένα σωρό βιβλία πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι. Παρέκει ένα μεγάλο μελανοδοχείο. Και ένας μεγάλος κοντιλοφόρος και ένα μάτσο μεγάλες κόλλες χαρτί γεμάτες από τα μεγάλα σκοντιλοφά γράμματα της γραφής του. Όλα μεγάλα, δηλαδή στα μέτρα του. Αλλά ίσως δεν μπορούσε να είναι διαφορετικός εκείνος που ήταν γραφτό να πνικεί στην ελληνική γλώσσα με το μέγιστο μάθημα. Αυτό με εισαγωγικά και πεζοκεφαλαία. Το μέγιστο μάθημα. Και ας μιλούμε για διαφορετικά μεγέθη που μείνετε το ένα μήτε το άλλο, στάθηκαν άξι να εννοήσουν οι μικροί, οι μικρότατοι αρνητές του. Ο Ηλίτης εδώ, όχι απλώς τον αποδέχεται, ναι, ναι. Τον Ιμνή. Τον Ιμνή, τον έτσι είναι, το μέγιστο μάθημα θα σας βάλω τώρα να το διαβάζει ο ίδιος ο Σικελιανός. Λοιπόν, ο Σικελιανός, 1907 στην Αθήνα, γνωρίζει, το αποτυπώνει με πολλά πολλά στοιχεία από τη ζωή του Αγγέλου Σικελιανού, ο Χρήστος Κομενίδης στο ωραίο του μυθιστόρημα «Ο Φίνικας», το οποίο δεν είναι ακριβώς η ζωή του Σικελιανού, αλλά ουσιαστικά αυτό εμπνέεται που είναι διαδηλωμένο. Λοιπόν, εδώ γνωρίζεται με την Εύα Πάλμερ, η οποία Εύα Πάλμερ είναι μία ζάπλουτη Αμερικάνα, ακούστε τις ιδιότητές της, χορεύτρια, ποιήτρια, πνευματίστρια, καλούσε και πνεύματα η Εύα Πάλμερ, με καταγωγή από μια βαθύπλουτη οικογένεια που έκανε εμπόριο ξυλίας, πιθανώς το πιο σημαντικό εμπόριο ξυλίας στις τότε Ηνωμένες Πολιτείες, και η οποία έρχεται στην Ελλάδα για να ζήσει ως αρχαία Ελληνίδα και να μάθει να υφαίνει, γιατί ήταν η φάντρα, αρχαία υφαντά, η
η Εύα Πάλμερ είχε επινοήσει και δικούς της αρχαιοελληνικούς αργαλιούς, είχε επινοήσει ειδικά της όργανα μουσικής, είχε επινοήσει ειδικά της ρούχα αρχαιοελληνικά. Λοιπόν, εδώ το 1907 ο Σικελιανός και η Εύα Πάλμερ θα πάνε μαζί στους Δελφούς. Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνουν. Και βλέπετε έναν Σικελιανό με μαλλιά. Η Εύα Πάλμερ είναι, έτσι όπως βλέπετε, η πιο κοντινή στο Σικελιανό. Αυτή εδώ. Πάρτε το να το δείτε. Αυτή είναι. Αυτό το ζευγάρι θα παντρευτεί τον επόμενο χρόνο, θα κάνει ένα παιδί. Παιδιά, θέλω να δείτε πώς φωτογράφησαν, έντυσαν και φωτογράφησαν το παιδί. Αυτός είναι ο Γλάρκος Σικελιανός. Αυτός είναι ο παππούς της. Μια ποιήτρια αγγελόγλωσσης που λέγεται, νομίζω, Αλεξάνδρα Σικελιανού. Λοιπόν, δείτε τώρα πώς φωτογράφησαν το παιδί. Δηλαδή, αυτό εδώ το έπλεξε η μαμά του. Εντάξει, βάλε και σανδάλια. Του βάλε και σανδάλια. Δηλαδή, εκεί είμαστε. Καταλάβατε τι γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί βάλανε κάτω ένα όραμα. Κύλησε ο Τέντζελς, η διαλύσκα. Κύλησε ο Τέντζελς. Η γυναίκα αυτή ήθελε έναν ιδιότυπο πασιφισμό, όπως πηγαίνουν κάποιοι αναρχικοί που ζουν σε κάτι κοινόβιο στη φύση. Αυτή ήθελε έναν τέτοιο κοινόβιο αναρχικό, αλλά ταυτόχρονα να κάνει και ένα άλμα στον χρόνο. Δηλαδή δεν ήθελε μόνο τη φύση, ήθελε και την ελληνική αρχαιότητα. Βρήκε αυτόν και αυτός το έβλεξε αυτό με μια πνευματικότητα την οποία δεν μπορούσε να βάλει η Εύα Πάλμερ. Θέλω να τη δείτε την Εύα Πάλμερ, εδώ είναι 19 χρονών, ήταν η ωραιότερη γυναίκα των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε λένε. Θα σας βάλω τώρα, παιδιά, το Σικελιανό να μιλάει για τα μαλλιά της Εύα. Κάποια στιγμή ο Ηλίας Βενέζης τον ηχογραφεί, πρωτοπόλος του Βέλγου, να λέει για τα μαλλιά της Εύα Πάλμερ. Αποφασίζουν λοιπόν να φτιάξουν κάτι στους Δελφούς, το οποίο ο Σικελιανός αρχικά το ονόμασε Δελφική Αμφιτιωμία και στη συνέχεια το ονόμασε Ελληνική Αμφιτιωμία. Τι θα ήταν αυτό? Θα ήταν μια ιδιότυπη πνευματική επικράτεια παγκόσμια που θα είχε για κέντρο τους Δελφούς. Και σε αυτούς τους Δελφούς που θα είχε σε κέντρο, αρχηγός του συμπαντός, όπως λέει ο Παγανέας στο Γερμανίκ Ανάρχον, δεν καταλαβαίνετε ότι αρχηγός του συμπαντός ήταν αυτός. Δεν ήθελε να είναι αρχηγός. Δηλαδή, δεν ήθελε εξουσία ή οτιδήποτε τέτοιο. Θεωρούσε όμως ότι αυτός θα τους οδηγούσε εκεί που έπρεπε να τους οδηγήσει τους ανθρώπους. Αυτή η αμφιτιωνία θα πάντρευε αυτό που δεν μπόρεσε ποτέ να παντρέψει κανένας, τον Απόλλωνα και τον Χριστό. Δηλαδή αυτόν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό που ποτέ δεν υπήρξε, διότι ο χριστιανικός πολιτισμός κατέστρεψε τον ελληνικό πολιτισμό, αυτός θα γύρναγε πίσω. Πόσο Σούπερμαν, θυμάσαι την ταινία που ο Σούπερμαν γυρίζει πίσω τη γη? Είναι πολύ χαρακτηριστική. Γυρίζει τον χρόνο να μην πεθάνει η αγαπημένη μου. Τι θυμάστε την ταινία? Θα γυρίζει πίσω το χρόνο, θα θεραπεύσει το κακό που είχε γίνει, θα αναστήσει νεκρούς, θα δημιουργήσει λοιπόν την ελληνική αμφιτιωνία. Αυτή η ελληνική αμφιτιωνία, όπου ο Απόλλωνας και ο Ιησούς θα είναι πια ζευγαρωμένοι, μαζί και ο Ορφέας, μαζί και ο Διόνυσος, θα δημιουργήσουν τη νέα ελληνική ανθρωπότητα. Και εμείς θα το ξεκινήσουμε αυτό. Δεν μπορείς να μην υποκριθείς στο που βαλάει ένα όραμα. Παραξενευτείς ότι αυτό το έλεγε στα σοβαρά. Δηλαδή, έβλεπε έναν παγκόσμιο πόλεμο, έβλεπε όλα αυτά που ξέρουμε ότι συνέβαιναν. Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα να πέφτουν, κατεβαίνουν. Πήρε λεφτά από τη δικτατορία του Παγκάλου για τις δελφικές γιορτές, ας πούμε. Δεν έχει επαφή τι γίνεται στον τόπο. Είναι σαφές ότι πολιτικά είναι εκτός. Δεν τον ενδιαφέρει. Πολιτικά μάλλον είναι φιλελεύθερος, όχι μάλλον. Ναι, αλλά δεν θα έχει μια πολιτική. Είναι ένα ρουμπίνι στο κεφάλι. Σχεδόν απολύτικο. Καταλάβατε. Ναι, είναι η περίπτωση. Φτιάχνει τις δελφικές γιορτές. Η πολιτική με την έννοια της ιδεολογίας και της πρακτικής είναι πολύ πεζά πράγματα. Ναι, αυτός ο Σικελιανός. Αυτός είναι για άλλες δουλειές στο μυαλό του. Φτιάχνει τις δελφικές γιορτές. Όμως το βλέπεις η περιγραφή του Ελίτη, ότι εκεί που είναι η κάπα του,
περιμένει στοικά με το διδικεδάκι το συσίτιο της κατοχής. Περιμένει, ναι, στην κατοχή. Δεν είναι υπεράνω. Λοιπόν, εδώ με την έβαση και καλού του 25, ενώ αυτό το όραμα έχει αρχίσει να γίνεται. Με κάποιους από εσάς έχουμε πάει στο σπίτι τους, τους δελφούς. Ελένη, τα θυμάσαι. Όπου φτιάξαν ένα νεογοτικό παρόκ πράγμα, το οποίο και το σπίτι ακόμα είναι κομμάτι του Εύα Πάλμερ, Άγγελος Κιλιανός. Όπου υπάρχει τάφος, όπου έχει θαυτεί η Εύα Πάλμερ, παρακολουθώντας το 52 μια παράσταση στους δελφούς. Εκεί θα θαυτεί η μάνα του Σκυλιανού, εκεί έχει ετοιμάσει τάφο και για τον εαυτό του, αλλά τελικά θαύεται εδώ. Δηλαδή ενώ έχει ετοιμάσει και τάφο, τα έχει ετοιμάσει όλα κατά το πρέπον. Εδώ με την Εύα Πάλμερ, έτσι, στους δελφούς. Κοιτάξτε τώρα, αυτός ο άνθρωπος γίνονται οι δελφικές γιορτές. Πρώτα θα παιχτεί ο Προμηθέας δελφός του Εσχυλής, τώρα θα παιχτούν οι Κέτισες, οι Κέτινες, τις μεταφράσεις που γρυπάει. Στο χορό θα είναι ο Κόντο, θα είναι ο Τσαρούχης, νεαρά τότε παιδιά. Τι χρονιές είναι αυτά? 27 και 30. Δεν έχει πλάκι ο Κώστης Μπαστιάς ακόμα. Ακόμη δεν έχει πλάκι. Κανείς δεν έχει πλάκι. Μόνος του τα κάνει. Ο Καριωτάκης γράφει ηρωνικό ποίημα. Εις δελφικέ εορτέ, εις τους δελφούς άστραψαν και κόταξ. Κόταξ είναι οι φωτογραφικές μηχανές. Στο τέλος των δελφικών εορτών, ο Σικελιανός κατεβαίνει κάτω και οι χορευτές μαζί και τον κόσμο τον σηκώνουν στα χέρια και περιφέρεται ευλογώντας το πλήθος. Δεν κοροϊδεύει. Δεν κοροϊδεύει. Δεν ήταν ο άλλος. Το ζει. Έτσι θα κατανοήσουμε τη σκηνή. Τα ποίηματα του, οι απαγγελίες του, όλα αυτά ήταν ψηφίδες αυτού του πράγματος. Ακόμη και ο πολυερωτισμός του κουβάλαγε αυτό το πράγμα. Κουβάλαγε δηλαδή. Σε εμάς που είμαστε πολύ υποψιασμένοι σήμερα και στην εποχή των social media που τα είναι όλα ποζάτα αντιστημένα, μας ακούγεται σαν ποζα, αλλά δώσω το δικό μου το μυαλό και ελπίζω να μην το θεωρήσετε το γιώνο πολύ. Δεν υποκρινόταν με τον τρόπο που δεν υποκρίνεται ένας ποδοσφαιριστής τώρα που βάζει γκολ και πετάγεται και τρέχει και βγάζει και τη φανέλα και χώρισε. Προσέρχεται στο Θεό. Ναι, αφιερώνει στο Θεό και μετά ηρεμεί. Ο Σκελετός είναι μια κατάσταση που βάζει συνέχεια χώρισε. Εδώ αυτή η φωτογραφία που διαβάζει, καταλαβαίνετε, διαβάζει Βαλαωρίτη, καταλαβαίνετε τι απαγγελίες θα γίνανε εκεί πέρα, θα στέναξαν τα γύρω δέντρα. Οφείλουμε να δούμε κάποια πράγματα. Οι συντελεστικές γιορτές χρεοκόπησαν. Μπήκανε μέσα, καταστράφηκε η γυναίκα, έφυγε στο εξωτερικό να φέρει λεφτά την Αμερική. Πήγαινε, αυτή πήγαινε με το καράβι, έφυγε λεφτά με τις βαλίτσες, τα τρώγανε. Σχολείο των δελφών να ζυμώνουν ψωμί με τον αρχαίο ελληνικό τρόπο. Να κάνουν αργαλιούς με τον αρχαίο. Τρέφονταν με αρχαία ελληνικά φαγητά. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το πράγμα είχε ξεκινήσει. Ο Καριωτάκης κοροϊδεύει. Αστράψανε οι κόνταξ, ότι τιμή, τι ακηδεία. Πολύ κοροϊδεύει. Η αριστερά θεωρεί ότι η βουρζουαζία αναδιπλώνεται. Καλά, όμως τότε σε εκείνη τη φάση η αριστερά στην Ελλάδα δεν πολύ υφίσταται ακόμα, δεκαετία του 20. Δεν πολύ υφίσταται όπως ήταν μετά, αλλά προφανώς δεν είναι αυτά εδώ. Η πιο λαϊκή θα μπορούσε να πεις ένας Βάρναλης από τον κομμένο, αλλά δεν είναι ότι είναι η αριστερά μετά τον εμφύλιο, μετά τον πόλεμο. Ωστόσο και ο Κόντογλου στις δελφικές γιορτές που στο τέλος πήγε θαύτηκε στο μοναστήρι του Εφραίμ, έτσι, στη Νέα Μάκρη, και ο Τσαρούχης στις δελφικές γιορτές και ο Εγγονόπουλος στις δελφικές γιορτές, δηλαδή ο κόσμος, η Αγγελική Χατζημαρκάκη. Δηλαδή, μα βλέπεις, άκουσες από την Ελίτη κάποια μορφή. Ναι, ο Ελίτης είναι μαγεμένος. Δεν λέει αναφέρεται σε αυτό, αλλά δεν υπάρχει κάποια. Ο Ελίτης ήταν μικρός τότε, δεν πήγε. Ο Ελίτης είναι γεννός 1911, είναι 15 χρονών, αλλά δεν σου λέει ότι εγώ βλέπω αυτό, έκανε εκείνο και το πράγμα το οποίο ήταν και λίγο παράτα. Είναι όλο αποδεκτό. Και θα πούμε και άλλα δύο πράγματα για τον Σικελιανό. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τα εξής. Είναι η πρώτη πρόταση για Νόμπελ για τον Σικελιανό, την οργανώνει η Εύα Πάλμερ το 1933. Δεν ευωδώνεται. Και από τότε υπήρξαν τουλάχιστον 6 προτάσεις για Νόμπελ, ιδίως στα μεταπολεμικά χρόνια. Ήταν ένας άνθρωπος που τα βιβλία του μεταφράζονταν κυρίως στα γαλλικά. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια διεθνή ακτινοβολία. Έρχονται οι Ναζί στην Ελλάδα και θέλουν ανθρώπους που συνδέονται με την Ελλάδα κοντά. Θα σας πω μια ιστορία για τον Γιώ Παλαμά που δεν θέλει το Σικελιανό να εκφωνήσει την κύριο του παπά. Ο Λέανδρο Παλαμάς, γιατί φοβάται τους Ναζί, φοβάται τους Γερμανούς.
πως ο Κυριανός αρνείται να συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Δηλαδή, ενώ οι Γερμανοί θα μπορούσαν να του προσφέρουν κάτι, έτσι, πως πρόσφερε η Χούντα στο Μαρκεζίνη και ο Μαρκεζίνης το έφαγε σαν αμάσικο, θα μπορούσαν να του προσφέρουν κάτι. Ο Σικελιανός έχει, που είναι πολιτικοποιητός, ο Σικελιανός όχι μόνο να αρνείται, αλλά αρχίζει και γράφει χειρόγραφα τα ακριτικά τραγούδια, τα οποία είναι μια συλλογή τραγουδιών, τα οποία είναι πάρα πολύ πολιτικά, εθνεγερτικά και επαναστατικά. Γι' αυτό και αγαπιούνται από την αριστερά. Και γι' αυτό του μένει το στίγμα του κομμουνιστή, από τα ακριτικά τραγούδια του 43. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε ο ναρκισμός του να κολακευτεί, είχε αντανακλαστικά. Δεύτερο αντανακλαστικό στην κηδεία του Παλαμά. Οι χίστες άλκηδες της Λευτεριάς την ώρα. Δεν φοβάται. Οι χίστες σαν ο Ελίτης, λέει, με φίλησε. Φανταστείτε τώρα σε τι συγκίνηση βρισκόταν όλος ο κόσμος γύρω. Θα πάμε πάρα πολύ. Και τι ζούσε ο Σικελιανός ο ίδιος εκείνη. Το τρίτο, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στέλνει επιστολή αναγνώριση στο κράτος του Ισραήλ. Δηλαδή, εγώ ο Σικελιανός σας αναγνωρίζω για τις θυσίες του εβραϊκού λαού. Δηλαδή, βλέπεις καρδικά έναν άνθρωπο, έχει μια ενσυναίσθηση, δεν τσιμπάει ψηφαλάκια. Λέει αυτό που πιστεύει. Η Εύα κάποια στιγμή μένει στην Αγγλία, και αυτός της γνωρίζει την Άννα Καραμανή. Η Άννα Καραμανή είναι η γυναίκα του μεγάλου πνευμονολόγου του Βόλου, εθελόντρια νοσηλεύτρια και στη συνέχεια τον παντρεύτηκε, που έφτιαξε τα πρότυπα σανατόρια στο Πύλιο. Τα ξέρετε, τα περίφημα σανατόρια του Καραμανή. Άννα Καμπανάρη λεγόταν η γυναίκα. 18 χρονών πήγε και δούλεψε με τον Καραμανή εθελόντρια, μια σπουδαία γυναίκα, παντρεύτηκε τον Καραμανή και στη συνέχεια το 1934 συναντιέται με τον Σικελιανό. Και τι κάνει ο Σικελιανός? Τη ζητάει σε γάμο από τον άντρα της. Η Εύα Πάλμερ στέλνει την ευχή της, γι' αυτό σας τα είπα στο Βόλο και με κράζατε, έτσι, τέτοιες γυναίκες. Η Εύα Πάλμερ δίνει την ευχή της και στην εκκλησία στο γάμο την πάει ο γιατρός, ο Καραμανής. Αυτά είναι. Πού παντρεύτηκαν τώρα? Πες μας που παντρεύτηκαν στο Κρυσάκι. Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, της Μεσοσχολής. Ναι, ναι. Πού αλλού? Όταν πάμε στην Ελευσίνα, σας λέμε ότι στο Κρυσάκι, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, έκρινε ο Σικελιανός ότι εκεί παντρεύεται ο Σικελιανός. Να σας δείξω το Καζαντζάκι στο γάμο με την Γαλάτια, τον έκανε μέσα στο νεκροταφείο. Αυτή είναι η γυναίκα αυτή. 10 χρόνια μετά το γάμο τους είναι χαμένη μαζί. Θα πάμε στον τόπο. Η Άννα Καμπανάρη Καραμανή Σικελιανού. Η Άννα Σικελιανού πεθαίνει το 2003, δηλαδή πεθαίνει 40 χρόνια μετά. Ήταν και αρκετά νεότερη και μακριά. 40, από 51. Ναι, 50 χρόνια μετά ήταν και αρκετά νεότερη και έζησε μέχρι βαθύτατο γύρας. Και όλοι λένε ότι ήταν μια γυναίκα έτσι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ, πολύ ξεχωριστός. Προφανώς κάτι έβλεπε κι αυτός. Βλέπετε, οι γυναίκες του ήταν μία και μία, δεν ήταν. Δεν πρέπει να έχει όμως την τρέλα της Εύας. Ναι, δεν είχε την τρέλα της Εύας. Η Εύα ήταν η Εύα. Η Εύα πεθαίνει ένα χρόνο μετά από το Σικελιανό, παρακολουθώντας παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο των Δελφών. Και αυτή την βοήθησε ο Θάνατος να πεθάνει όπως ήθελε. Εκεί έπρεπε να πεθάνει η Εύα, πάλι μέσα. Η οποία λεγόταν μέχρι το τέλος, στον τάφο της γράφει Εύα Σικελιανού. Κοιτάξτε, λίγο και τον ζηλεύω, δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή, εγώ τη διαζύγιο έκανα, τα συκτήρια πήγα με τα συκτήρια και λίγο τον ζηλεύεις. Και λίγο λες τώρα, κοιτάξτε, όσο και να ήταν νάρκισος. Νάρκισος, απλά νάρκισος. Ήταν ανυπόφορος. Είχε όμως και μια αλήθεια, κάτι που βάλαγε. Δεν μπορεί να μην κουβαλάς και κάτι. Θα σας βάλω να τον ακούσετε τώρα πάλι σε μια απαγγελία η οποία μπορεί, για να μην τα ακούμε κάτω από τους φίλους του Ολυμπίου Διώσου που μπορεί να έχει φασαρία, σε μια απαγγελία που μπορεί να είναι πιθανώς να είναι δηλαδή το καλύτερο του κλίμα και με την απαγγελία του κατά τη γνώμη μου το καταστρέφει. Αλλά αυτός ήταν. Δεν μπορείς να τον κάνεις κατά. Δεν μπορείς να...
το τσιγκάκι, για να καταπληκτήσουμε από εδώ, είμαστε σε μια ηλικία που θα πεθάνουμε όμως εδώ. Βλέπεις, θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε σε ωραίο μέρος. Ναι, κοίτα εδώ, που χάνανε με φόντο την Ακρόπολη και αυτοί οι δύο. Ναι, λοιπόν.